Τι να μιλήσουμε για ένα τραγικό γεγονός. Τυχαίνει και είμαι από τον Δήμο Φιλοκάσου Ευρωστήνη σε δύο εκλεκτά παιδιά που προσπάθησαν πάνω στην ανθρωπιά τους με μεγαλείο εθελοντισμού να ανέβουν πάνω στο βουνό, να δείξουν στους πυροσβέστες που πρέπει να πάνε, στις γυναίκες, στους άντρες του περιστατικού σώματος. Πολλά στελέχη έχουν καταφτάσει από όλη την Ελλάδα, αλλά μέχρι και από την Άρτα έχουν έρθει. Καταλαβαίνετε, πάνω στο καθήκον να φυλάξουν τις περιουσίες τους, τα χωριά τους. Δεν κοιτάμε ποιο σπίτι είναι. Μπλέξανε στη φωτιά. Είναι οι δύο εθελοντές που αγνοούνται από χθες, κύριε την Περιφερειάρχα. Από περίπου χθες 9 η ώρα το βράδυ έγινε το συμβάν. Και όλη νύχτα περάσαμε στο πόδι όλο το χωριό με το άκουσμα αυτού του τραγικού γεγονότος. Προσπαθούσαν να τους βρουν, δεν σηκώναν τηλέφωνα. Τι να σηκώσουν, δεν έχει καλό σήμα η περιοχή. Άρα είναι ταυτοποιήθηκαν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό και με βλέπετε να επιμένω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μόνο το σεβασμό. Είναι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται από χθες, ο 35χρονος και ο 40χρονος, ήταν οι σωστές ηλικίες τους. Έχει γίνει ταυτοποίηση, είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτοί. Εδώ με τους συγγενείς και με τους συγχωριανούς αυτό λέμε. Να βρω κάποιον επίσημο του πυροσβεστικού σώματος να το πούνε. Τα σώματα είναι κλειστά. Αυτό μπορώ να σας πω. Ήταν και οι δύο, ξέραμε ότι ήταν με μηχανές. Βρέθηκαν εκεί κοντά οι μηχανές τους για να έχουμε άλλο ένα στοιχείο που όντως να επιβεβαιώνει ότι είναι αυτοί. Δεν ανεβαίνεις επάνω, δεν μπορείς να ανέβεις επάνω, αλλά σίγουρα μιλάμε για αυτό το γεγονός. Θα μας πείτε και τώρα αυτή την ώρα, κύριε Γιολή, είναι 6:45, σε καμιά ώρα περίπου και βάλε θα, κάπου εκεί, πότε θα πετάξουνε, λιγότερο. Με το πρώτο φως της ημέρας, με το πρώτο ημέρας. Άρα σε κανένα μισά ώρα. Σκοτάδι. Τα είναι αέρια. Σκοτάδι. Η άνεμη είναι το ίδιο με χθες το πρωί, δεν έχω κοπάσει καθόλου, δυστυχώς, δεν θέλω να μιλήσω για εμπρισμό, αλλά δυστυχώς... Κακή στιγμή για την περιοχή μας, ναι. Μια περιοχή ιδιαίτερου αισθητικού κάλους, με πανέμορφα σπίτια, μια περιοχή που καταπίζεται από κόσμο. Μια και αναφερθήκατε σε σπίτια, ξέρετε αυτή τη στιγμή τι έχει καεί, είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ νωρίς. Αριθμό δεν μπορώ να σας δώσω, αυτή ήταν η προσπάθεια όμως των στελεχών να μην μπουν οι φωτιές στα χωριά, γιατί έχουμε πανέμορφα χωριά εδώ στην περιοχή. Στις παρυφές έτσι των χωριών υπήρχαν όμορφες κατοικίες, οι οποίες αυτές, κάποιες από αυτές, μετρημένες στα δάχτυλα, έχει περάσει φωτιά από μέσα. Χθες εστάλει πολλές φορές 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων των περιοχών. Έχουν απομακρυνθεί όλοι, έχετε εικόνα. Ναι, εκεί γίνει σωστή δουλειά από την αστυνομία, έχουν εκενωθεί τα χωριά. Όσοι δεν μπορούσαν, βοηθάνε εδώ τα στελέχη, του Δήμου, της αστυνομίας. Οι πιο νέοι μένουν πίσω για να βοηθήσουν να... Τα σχολεία σήμερα, τα σχολεία στην περιοχή σήμερα... Σχολεία είναι κλειστά το Δήμο, ο Περιφερειάρχης ο Δημήτρης ο Πτωχός είναι εδώ όλη τη διάρκεια της ημέρας και συντονίζαμε και ακούγαμε τις εντολές του πυροσβεστικού σώματος. Η Περιφέρεια διαθέτει μηχανήματα έργου, μισθώνει, υδροφόρες. Ο Δήμαρχος της Φυλής επίσης έστειλε μία υδροφόρα δεκάτονη και ευχαριστούμε όσους γύρω-γύρω οι Δήμοι επίσης βοηθάνε και αυτοί με διάθεση μηχανημάτων. Μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν καταλάβει όλη τη σοβαρότητα, γιατί έχει φύγει, έχει κάψει πάνω από 15 χιλιόμετρα η φωτιά. Ναι, κύριε Γιολή, πείτε μας πάλι πριν σας αποδεσμεύσουμε τα παιδιά αυτά που φέρετε να είναι οι δύο νεκροί με αυτόν τον τραγικό τρόπο την πυρκαγιά. Αυτά τα παιδιά από ποιο χωριό ήταν, μας είπατε? Από τη Λυκοποριά, από το Πιτσά. Και είχαν πάει σε γειτονικό χωριό να βοηθήσουν κάποιον συγγενή ή φίλο. Ναι, είναι διπλανά τα χωριά. Διπλανά τα χωριά, ναι. Άρα είχαν πάει να κάνουν τι στο διπλανό χωριό ακριβώς? Είχαν πάει να δείξουν στους άντρες της πυροσβεστικής κάποια εύκολα μονοπάτια από πού να στήσουν, να φυλάξουν καπτέρι, να μην φύγει η φωτιά, να μην μπει μέσα στα σπίτια. Αυτή την προσπάθεια κάνουν όλα τα παιδιά. Ήταν εθελοντές. Ή απλώς κάτι, μια μικρή έστω εκπαίδευση, ή ήτανε κάτοικοι της περιοχής απλώς, που ήξεραν το μέρος, τα μονοπάτια. Κάτοικοι της περιοχής, κάτοικοι της περιοχής. Απλοί κάτοικοι της περιοχής. Γιατί λέγαμε ότι ήταν παιδιά, αν επιτρέπετε, τι επαγγέλλονται τα παιδιά, δεν είναι κάποια σχέση με την πυροσβεστική.
Μας ακούτε, κύριε Γιολί? Μάλλον. Μας ακούτε? Πρέπει να είμαστε στη γραμμή.